Μειωμένη έως και 40% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011, παραμένει η κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Μαγνησίας, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο δίμηνο οι τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν υποχωρήσει κατά 20 λεπτά περίπου. Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων που δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα Θεσσαλία, στη Μαγνησία η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 1,58 λεπτά έως 1,90 λεπτά το λίτρο, με μέση τιμή το 1,66 λεπτά. Οι τιμές έχουν πάρει την κατηφόρα και αυτό είναι καλό και για εμάς τους επαγγελματίες που ασχολούμαστε με αυτό το είδος, αλλά και, και για τους καταναλωτές οι οποίοι μπορούν τουλάχιστον να βάζουν τη βενζίνη πιο εύκολα και ειδικά τώρα στην εποχή της κρίσης. Πόσο έχει μειωθεί η τιμή της αμόλυβδης από το Πάσχα και μετά? Κοιτάξτε να δείτε, αν πάρουμε όπως είπατε εσείς είναι γύρω στα 20 λεπτά κάτω. Η καθοδική πορεία στις τιμές των καυσίμων δημιουργεί ικανοποίηση στους καταναλωτές και αισιοδοξία στους πρατηριούχους ότι μπορεί να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα των τελευταίων μηνών. Προς το παρόν πάντως η ζήτηση παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι ιδιοκτήτες πρατηρίων εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόγνωση. Ο κόσμος ζει στην ανεργία, ζει στη μείωση μισθών, ζει στη μείωση της συντάξης στους συνταξιούχους και η φορεία η οποία πράγματι είναι δυσβάσταχτη. Όλοι όσοι κάνουν φορολογικοί δήλωση μέχρι σήμερα, όλοι έχουν πανικοβληθεί. Ο κόσμος δεν πληρώνει λεφτά τα οποία δεν τα έχει υπολογίσει ποτέ και δεν έχει να τα πληρώσει. Και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά για να κινηθεί η αγορά. Και ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το είδος, είμαστε από τους πρώτους επαγγελματίες, οι οποίοι βλέπουμε ας πούμε, να έχουμε υποθηκεύσει τα σπίτια μας και τις επιχειρήσεις μας σιγά σιγά να τις χάνουμε. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011, πόσο κάτω είστε φέτος? Ναι, είμαστε ένα 40% σίγουρα κάτω. Πρέπει να σημειώσουμε ότι με τα τωρινά δεδομένα των τιμών, αν δεν είχαν επιβληθεί οι φόροι των τελευταίων 2 ετών στα καύσιμα, τότε η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν σήμερα γύρω στο 1,20 ευρώ.